Είναι η στιγμή της σύλληψης των τριών διαρριχτών που ρήμαξαν τα νότια προάστια. Μετά από κυνηγητό στους δρόμους της Άνω Γλυφάδας, οι τρεις νεαροί ακινητοποιούνται από τους αστυνομικούς και με χειροπέδες οδηγούνται στο περιπολικό. Έχουν πάρει από εκεί κοσμήματα, τα πάντα, κοιμήλια, κουτιά ολόκληρα. Λίγα λεπτά πριν έγιναν αντιληπτή τη στιγμή της διάρρηξης ενός από τα 23 σπίτια που χτύπησαν τις τελευταίες μέρες στην περιοχή. Πηδήξαν από τη μάντρα του πίσω σπιτιού να βγουν στη μάντρα αυτήν εδώ. Πηδήξαν και οι αστυνομικοί, επίσης οι άνθρωποι, για να μπορέσουν να τους πιάσουν. Πριν τη σύλληψή τους, οι τρεις δράστες, ηλικίες 19, 22 και 23 ετών, έστησαν ακόμα και σκαλωσιά για να διαρρήξουν δύο διαμερίσματα στην οδοδελφών, το σπίτι της Αντιδημάρχου Γλυφάδας στην Αγίου Νεκταρίου και δύο διαμερίσματα στην Οδό Αυλώνος. Εκεί έγιναν αντιληπτοί από τους γείτονες που φώναξαν την αστυνομία. Τους συνέλαβαν στην Οδό Πλατεών αστυνομικοί της ομάδας Δίας Νοτιοανατολικής Αττικής λίγα λεπτά αργότερα. Οι τρεις νεαροί αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς να φτάνουν με μοτοσυκλέτες, έτρεξαν να κρυφτούν, πέρασαν μέσα από αυλές και έφτασαν εδώ, στην οικοδομή που βλέπετε πίσω μου. Εδώ η αστυνομία συνέλαβε δύο από αυτούς, ο τρίτος ξέφυγε και κρύφτηκε σε ένα γκαράζ, στο επόμενο στενό, όπου και τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη. Τους ρωτούσαν που είναι τα κλοπημαία, δεν έλεγαν όμως από ό,τι κατάλαβα. Το θράσος των δραστών ήταν τέτοιο που κατά τη ληστρική τους επιδρομή έστησαν ακόμα και σκαλωσιά για να μπουν σε σπίτι. Από όπου έφυγαν, με ένα σακίδιο πλάτης, γεμάτο κλοπημαία. Στήσανε τη σκαλωσιά, τη βρήκανε εδώ, τη στήσανε πρόχειρα. Ανεβήκανε, σπάσανε εδώ το διπλό τζάμι και είχαν όλα τα πορτατήφα αναμένα. Χρυσαφικά, κοσμήματα. Ήταν πάνω από 15.000 ευρώ λία. Τους πιάσανε από το φόρο. Μετά από λίγο, μετά από εμάς, μπήκαν σε μία άλλη κοπέλα και ειδοποίησε την αστυνομία και τους πιάσανε. Τώρα, ένας